Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Free Press Channel. Δείτε απόψε. Θα έχετε ακούσει το έργο «Η Στρίγκλα» που έγινε Αρνάκη, φαντάζομαι. Αν μεταφερόταν σε κάποια ελληνική θεατρική σκηνή, χωρίς δεύτερη κουβέντα, το ρόλο θα κέρδιζε δικαίως η Ματίνα Παγώνη. Ναι, η Ματίνα Παγώνη. Αυτή που επί δύο χρόνια μας κουνούσε το δάχτυλο και με την τζιριχτή φωνή της μας καλούσε, μην πω μας διέτασε, να πάμε να εμβολιαστούμε για να μην πεθάνουμε. Και τώρα έχει πάρει σβάρνα όλα τα κανάλια και λέει ότι εκείνη διαφωνούσε εξ αρχής με το μοντέλο υπολογισμού των θανάτων COVID, δηλαδή να υπολογίζουμε ως τέτοιους ακόμα και περιπτώσεις ανθρώπων που εισήχθηκαν για άλλη σοβαρή πάθηση, αλλά νόσησαν και πέθαναν με COVID. Ξεκαθαρίζω τη θέση μου ότι ήμουν κάθετα αντίθετη από την αρχή και το είχα πει να γίνεται η καταγραφή έτσι. Ήταν η εισήγηση επιτροπής, από εκεί και πέρα. Δεν γνωρίζω ποια ήταν η επιτροπή, για να σας πω και την αλήθεια. Από εκεί και πέρα, τη στιγμή που αποφασίσετε έτσι, συνεχίσαμε στα νοσοκομεία να κάνουμε αυτό το πρωτόκολλο. Μετά από δύο χρόνια, να θυμόμαστε τώρα, να αλλάξουμε το πρωτόκολλο δεν έχει νόημα. Όλοι ξέραμε πώς γινόταν η καταγραφή μέχρι τώρα και ο κόσμος το ήξερε. Ότι όποιος έμπαινε για οποιαδήποτε αιτία, καρκινοπαθής, έφραγμα, οτιδήποτε και είχε COVID, διαπιστωνόταν στο νοσοκομείο, η τελική ετικέτα μάλλον που βάσαμε ήταν COVID. Αυτό για μένα ήταν λάθος από την αρχή. Το είχαμε επισημάνει, νομίζω δεν έχει νόημα να κάνουμε να το συζητάμε τώρα και να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Γιατί τώρα σκεφτήκανε να αλλάξουν το πρωτόκολλο, νομίζω δεν έχει νόημα. Ή πρέπει να προχωρήσουμε όπως ήμασταν μέχρι τώρα έτσι, γιατί αυτή η καταγραφή είχε γίνει. Σημαίνει δηλαδή ότι στα δύο χρόνια και πέντε μήνες αλλάζει την καταγραφή και πας με άλλο πρωτόκολλο. Τι νόημα έχει? Προφανώς, δεν ξέρω και τι μηνύματα στέλνεις στον κόσμο, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι αν από τη στιγμή που αλλάζεις το πρωτόκολλο και δέχεσαι κάποια νέα δεδομένα, θα πρέπει να αναθεωρήσεις και τα στοιχεία που έχεις κατά το παρελθόν. Δηλαδή, όταν μιλάς ότι ξέρω εγώ, είχαμε τόσες χιλιάδες νεκρούς στη χώρα μας, πίσω θα τώρα, πρέπει κύριε Ποταρίδη, να βάλεις σε αυτές τις περιπτώσεις τα νέα δεδομένα. Ακριβώς, να ξεκινάμε τώρα και να ξαναλέμε ότι τα στοιχεία που είχαμε για τον προηγούμενο αριθμό εδώ και δύο χρόνια και δεν ήταν ένας μήνας. Δεν ήταν δύο. Μιλάμε τώρα πάνω από δύο χρόνια. Δεν μπορείς τα στοιχεία αυτά τώρα να λες. Αυτά τα στοιχεία είναι για εκείνο το χρονική περίοδο και τώρα από εδώ και πέρα θα έχουμε τα άλλα στοιχεία. Να. Θεωρώ ότι είναι λάθος η καταγραφή. Ήταν λάθος από την αρχή. Όποιος αυτή τη χώρα πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης δεν γνώριζε για την παρακολούθηση του τηλεφώνου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, αναμφισβήτητα ανήκει στην κατηγορία των λογοτομημένων. Υπάλληλος της ΕΕΠ πάντως ξεμπροστιάζει τον Πρωθυπουργό, για τον οποίο λέει ότι γνώριζε όλα όσα γίνονταν στην ΕΕΠ. Η δραματική και άκρως απαράδεκτη εικόνα θεσμικής εκτροπής και αναποτελεσματικότητα στην οποία έχει περιδέθει η ΕΕΠ είναι πλήρως γνωστή στον Πρωθυπουργό. Όπως άλλωστε δήλωσε η νομική σύμβουλος του κράτους ενώπιον του δικηγόρου μας και της σύνθεσης του διοικητικού εφετείου Αθηνών πρώτου μηνών, η απομάκρυνση υπαλλήλων από την ΕΕΠ καθώς και η σημαντική μείωση του προσωπικού της αποτελεί προσωπικό σχέδιο και πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Ό,τι γίνεται στο εσωτερικό της υπηρεσίας τελεί σε πλήρη γνώση του Πρωθυπουργού. Η απαξίωσή της δε φέρεται ως προσωπική του επιδίωξη. Γιατί απαξίωση είναι να χρησιμοποιείται η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για σκοπούς άλλους από εκείνους που προβλέπει η νομοθεσία. Το να σατιρίζεις τα του οίκου σου είναι υγεία. Γι' αυτό αγαπάμε Χρύσα Κατσαρίνη και Κωνσταντίνο Πουλή που σε κείμενα της πρώτης δείχνουν την πραγματικότητα στην ενημέρωση 108, δηλαδή στα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια του Μητσοτάκη. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι εντελώς πνευματική. Σας τορκίζομαι αλήθεια. Από το κεφάλι μου, παιδιά, έτσι, καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τίποτα, καμία σύνδεση. Αλήθεια. Τίποτα. Καλησπέρα σας. Καλώς την Αγιά σου Χρύσα. Καλώς ήρθες στο κανάλι μας. Καλώς σας βρήκα. Πώς αισθάνεσαι? Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Έχω συλλέξει τις σημαντικότερες ειδήσεις της επικαιρότητας και είμαι έτοιμη να σας τις παρουσιάσω. Μπράβο ρε μωράκι, μπράβο ρε κούκλα είσαι. Τρελά είσαι. Με τι λες να ξεκινήσουμε? Νομίζω ότι είναι πρέπει να ξεκινήσουμε με τη γνωστή υπόθεση του γνωστού παιδοβιαστή, ο οποίος πλέον είναι καταδικασμένος. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι. Εννοείς τον γνωστό σκηνοθέτη? Ναι, αυτόν. Που καταδικάστηκε για δύο βιασμούς. Μήπως εννοείς ότι αθώθηκε για δύο βιασμούς? Ναι, αλλά καταδικάστηκε για άλλους δύο. Ναι, πρωτοδίκως. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να πούμε ότι αθώθηκε για δύο βιασμούς όταν έχει καταδικαστεί για δύο βιασμούς. Είναι λίγο προκλητικό, δεν νομίζετε? Όχι.
Εσύ είσαι νέα τώρα, εντάξει, έχεις πολλά να μάθεις εδώ πέρα που ήρθες. Λοιπόν, άκου πώς θα το πούμε. Καταδικάστηκε μόνο για δύο βιασμούς. Μόνο για δύο βιασμούς. Δεν μπορώ να πω μόνο για δύο βιασμούς. Είναι δύο βιασμοί. Είναι υπεραρκετοί. Δηλαδή, αν ήταν ένας, τι θα λέγαμε, ένας, ίσον κανένας. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πάθος σου. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα πώς θα το κάνουμε αυτό. Ο Λιγνάδης κατηγορήθηκε για τέσσερις βιασμούς. Κάνε δαχτυλάκια κι εσύ. Τέσσερις. Εντάξει. Αθωώθηκε για τους δύο, οπότε τι μας μένει, καταδικάστηκε για δύο βιασμούς. Αντιληπτό? Μάλιστα. Η απελευθέρωση του όμως μέχρι το εφετείο έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, γιατί υπάρχει μια αντίδραση από τον κόσμο. Ναι, αλλά απελευθερώθηκε με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από το 2019 είναι ο νόμος του Παρασκευόπουλου. Εκεί πέρα που έλεγε πάτε σκύλι, αλέστε και αλεστικά μη δίνετε. Οπότε πήγε ο Τσίπρας και τον έβγαλε από τη φυλακή ουσιαστικά. Το άρθρο ποινικής δικονομίας δεν έχει αλλάξει από το 2010 και ο νόμος Παρασκευόπουλου δεν έλεγε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι απόψεις σου. Πάρα πολύ, δεν φαντάζεσαι. Αλλά θα σου πω τώρα τι θα πεις. Θα πεις ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης απελευθερώθηκε με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει. Ωραία, και αν μου πούν δεν ισχύει, τι θα κάνω τότε. Τι θα κάνεις, θα πεις σκόνταψα, γλίστρισα και τόπα. Ξεκόλα. Αυτό θα πεις. Δεν μπορώ τώρα τα λαϊκά δικαστήρια. Εντάξει, αυτά. Οι αγανακτισμένοι και οι κρεμάλες και οι μούτζες και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, κουράστηκα. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει έφεση από την εισαγγελία, οπότε δεν μιλάμε για λαϊκό δικαστήριο, μιλάμε για τα άλλα, τα κανονικά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο εδώ πέρα δεν σχολιάζουμε δικαστικές υποθέσεις όσο ακόμη εκκρεμούν στη δικαιοσύνη. Okay. Όταν δεν μας συμφέρει. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Τελείως άσχετο με το προηγούμενο, έτσι. Έχει γίνει μια αναδημοσίευση του άρθρου της Λιμπερασιόν για τον συνάδελφό μας που δολοφονήθηκε αγρίως έξω από το σπίτι του. Δεν μου θυμίζει κάτι. Τον Καραϊβάζ. Α, το θυμήθηκες μόνο τον Καραϊβάζ τώρα. Ο Καραϊβάζ, εντάξει. Εντάξει, δολοφονήθηκε, αφιερώσαμε ολόκληρη εκπομπή. Μία ώρα εκπομπή αφιερώσαμε. Κλάψαμε, πονέσαμε, εντάξει, φτάνει πια. Δεν είναι αστυνομία, θα γίνουμε. Μα υπάρχουν εκπομπές στο κανάλι που μπορούν να ασχοληθούν με αυτό, που ξεχνιάζουν δολοφονίες, κάνουν αυτό ακριβώς. Άκου τώρα τι γίνεται. Ο κόσμος δεν νοιάζεται όταν δολοφονούν δημοσιογράφο. Γενικά ο κόσμος χαίρεται όταν δολοφονούν δημοσιογράφο. Θες να σου πω ωραία ιστορία με φόνους για τηλεόραση που είναι πολύ τηλεοπτική και θα αρέσει. Η Πισπυρίγκου. Η Πισπυρίγκου, μάλιστα. Που σκότωσε τα παιδιά της, αυτό είναι ωραίο. Ωραία, η Πισπυρίγκου σκότωσε τα παιδιά της. Συνελήφθη, αποδόθηκαν οι κατηγορίες, προφυλακίστηκε. Τι άλλο να πούμε για την Πισπυρίγκου? Τι άλλο να πούμε? Καλά, σοβαρά το λες τώρα αυτό? Ναι. Ο κόσμος θέλει να μάθει. Θέλει να μάθει τι έγινε. Έφαγε πρωινό. Τη το δώσαν αυτό που ζήτησε για πρωινό. Είναι μαζί με τον άντρα της. Ο άντρας της του σηκώνεται τώρα που έχει ψυχολογική πίεση. Αυτά είναι θέματα. Οπότε δεν θα μιλήσουμε για τον δολοφονημένο συνάδελφό μας, αλλά θα μιλήσουμε για μία ακόμη φορά για την Πισπυρίγκου. Η ζωντανή με τους ζωντανούς και η πεθαμένη με τους πεθαμένους. Έτσι έλεγε εμένα η κακομοίρα η μάνα μου. Θες χωρέστη. Πού είναι με τους πεθαμένους? Ναι. Αυτά είναι ορισμένα από τα θέματα του σημερινού πολυθυματικού ενημερωτικού μαγκαζίνου Skita Manet. Και αν θέλετε και εσείς να βλέπετε ολοκληρωμένες εκπομπές, δεν έχετε παρά να εγγραφείτε συνδρομητές στο κανάλι ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα. Πρώτο βήμα, πηγαίνετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Δεύτερο βήμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του PayPal. Τρίτο βήμα, πληκτρολογείτε το ποσό και το mail σας. Τέταρτο βήμα, προαιρετικό, γράφετε κάποιο σχόλιο. Αυτό ήταν. Η συνδρομή σας αρχίζει να μετράει από την ίδια κιόλας σήμερα. Και φυσικά για όσο διάστημα έχετε εσείς επιλέξει. Καλό τριήμερο σε όλες και σε όλους σας. Καλή Παναγιά, τα λέμε πάλι την Τρίτη.